Τρέφεται. Ποια είναι αυτή η ξανθιά που αγκαλιάζει το Θανάση αλευρά? Η Ζέτα Μακρυπούλια που πήγε να παρακολουθήσει την παράσταση του Μουτσινά. Οπ, έρχεται. Πιο μαυρισμένη σε βλέπω τώρα. Μου άρεσε πάρα πολύ. Γέλασε, είναι πολύ ωραία, καλοκαιρινή, διασκεδαστική, ήταν όλοι τους καλοί. Άστα αυτά τα αγγλικούλικα, δεν θέλουμε γαλιφιές, απαντήσεις θέλουμε. Αν έχετε κάποια ενημέρωση όσον αφορά το dancing, τελικά αν θα το παρουσιάσετε, γιατί ακούγονται τα ονόματα Φερετίνος και Μανολίδου. Δεν έχω καμία ενημέρωση. Δεν έχετε κάνει κάποιες συζητήσεις? Όχι, όχι, τίποτα. Θα ξέρετε από Σεπτέμβρη, έχετε μιλήσει με τον κύριο Λάτσιο? Δεν ξέρω τίποτα, για να είμαι ειλικρινή. Θα γίνει καθόλου? Δεν ξέρω τίποτα απολύτως. Δεν σας κρύβω τίποτα, δεν ξέρω τίποτα. Θα δούμε. Παγκόσμια μέρα του δεν. Εσείς πόσα μετρήσατε? Δεν έχω καμία ενημέρωση. Δεν ξέρω τίποτα. Δεν ξέρω τίποτα απολύτως. Δεν σας κρύβω τίποτα, δεν ξέρω τίποτα. Οκ, okay, το καταλάβαμε. Δεν έχετε συζητήσει, δεν ξέρετε τίποτα, όχι εσείς, μια φίλη σας κτλ. Θα θέλατε όμως να το παρουσιάσετε εσείς? Θα δούμε. Δεν ξέρω, δεν έχω ακούσει αυτά που μου λέτε. Εγώ δεν ξέρω αν γίνονται κουβέντες. Και νομίζω ότι επειδή είναι τα πράγματα έτσι όπως είναι, είναι λογικό να υπάρχει μια παύση τώρα και σιγά σιγά θα ενεργοποιηθούν. Ήθελα να ξέρω πού την πάει διακοπές ο Μιχάλης και δεν έχει καμία ενημέρωση το Ζετάκι. Δεν φτάνουν οι πληροφορίες εκεί. Εδώ βουίζει ο τόπος. Παρ' όλα αυτά, έκλεισε άλλα για του χρόνου. Ναι, έχω μιλήσει. Έχω μιλήσει. Θα σας τα πω. Θα σας τα πω εν καιρό. Αφού χρησιμοποιήσαμε το όνομα του Μιχάλη επί Ματέο προηγουμένως, άντε να μάθουμε και τα νέα τους. Πούντο, πούντο το δαχτυλίδι. Δεν μου έχει κάνει κανένα δαχτυλίδι από αυτά που φοράω τώρα. Είχα δει κάποιο, έτσι είχαν γράψει τουλάχιστον. Αυτά είναι πολύ παλιά τα νέα τώρα που μου λέτε. Λοιπόν, βγαίνουνε τα παιδιά. Αλλά ούτε και παντρεύεστε. Να είστε καλά. Γεια σας. Σιγά μην απαντούσε. Η Ζέτα είναι ίσως η πρωταθλήτρια του Striving δια του Αραβόνος σε κάτι τέτοια.